Θα απαντήσω στο προσωπικό του κύριου Χατζηδάκη. Καταρχάς να του δώσω συγχαρητήρια για τις δρομές που έκανε στη χώρα στην δική του λογική, για να μην εξαρτάται η δημόσια διοίκηση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εκεί ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στον κύριο Θεοχάρη και να είναι αποτελεσματική για να έχουμε απορροφήσεις, όρημα έργα. Αυτό δηλαδή που βρήκαμε, κύριε Χατζηδάκη, το απόλυτο τίποτα. Το απόλυτο ψεύδος, κύριε Χατζηδάκη. Το απόλυτο ψεύδος, κύριε Χατζηδάκη. Το απόλυτο ψεύδος σε όλα. Σας πω, κύριε Σπύρση, μισό λεπτό. Κύριε Δεύτερο. Κύριε Σπύρση, μισό λεπτό. Ο κύριος Σπύρση ως σύνορα. Να απαντήσω στον προσωπικό και εγώ. Και πήρατε λοιπόν το λόγο, μισό λεπτό κύριε Σπύρση, ναι. Πήρατε το λόγο προσωπικού μου, δεν ήταν πολιτικό. Πέστε, θέλω να απαντήσω στον Υπουργό. Δεύτερο. Μην λέτε τώρα για προσωπικό κτλ. Δεύτερο, κύριε Χατζηδάκη. Μνημόνιο υποχρεώσεων παραχωρησιούχου δεν υπήρχε ποτέ στο τέτοιο, στη σύμβαση. Συμφωνία τροποποίησης διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης, τώρα τα έχετε μπροστά σας. Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση, εκμετάλλευση, το αυτοκινητόδρομο Κόλτσιδουλ, τώρα το έχετε και αυτό. Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία κτλ. Συμφωνία, τώρα τα έχετε αυτά. Αυτά δεν ήταν στο ελεκτικό συνέδριο και εμείς δεν έχουμε να κρυφτούμε από κάτι, από τίποτα. Από τίποτα απολύτως. Άλλοι έχουν να κρυφτούν και για τις συμφωνίες που είχαν και για τα λεφτά που δώσαν στο συγκεκριμένο έργο. Είχα απαντήσει μάλιστα σε μια ερώτηση. Το συγκεκριμένο έργο, κύριε Χατζηδάκη, εσείς δεν έπρεπε να μιλάτε σε αυτές τις αίθουσες ως Νέα Δημοκρατία. Εσείς δώσατε για το συγκεκριμένο έργο 70 εκατομμύρια. Εσείς δώσατε 70 εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια ο κύριος Σουφλιάς έδωσε στο συγκεκριμένο έργο γιατί άργησε να υπογράψει 6 μήνες στη σύμβαση. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, πουθενά. Και μιλάτε για αυτό το έργο. Ένα. Δεύτερο. Το έχω καταθέσει στη Βουλή. Οι εισαγγελίες θα μπορούσαν να έρθουν να το πάρουν. Έτσι, δημόσια, ερώτηση δική σας. Όχι, δική σας εννοώ της παράταξής σας. Για να μην ξαναπάρετε προσωπικού. Επί προσωπικού το λόγο. Όχι. Η παράταξή σου με έβγαζε, πρόεδρε, που ήταν διασπασμένη. Η παράταξή σου με έβγαζε. Τώρα μας τα νύπατε και φεύγετε. Καθίστε να πάρετε την απάντηση. Του το είπα. Τι να του πω. Έλα, λοιπόν, έχει το λόγο, κύριε Σπύρση. Δεύτερο. Αυτά για το συγκεκριμένο έργο. Πάμε για τα υπόλοιπα που είπατε. Ότι έχουμε χαμηλή έτσι απορρόφηση και απορροφητικότητα και τρέχουμε, δεν τρέχουν τα έργα κτλ. Το πρώτο λοιπόν θα ήταν να σας πείσουμε και σε σχέση με αυτή τη σύμβαση, επειδή είμαστε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, να φωνάξουμε εδώ, στην ίδια αίθουσα, τους μηχανικούς, τους παραχωρησιούχους εργολάβους που εμπλέκονται στο έργο, να δείτε πόσο χαρούμενοι είναι με τη σύμβαση που φέρνουμε. Να δείτε, ναι βεβαίως, να δείτε πόσο χαρούμενοι είναι, για να γελάσουμε σε σχέση με τη δική σύμβαση, το τεχνικό επιμελητήριο, τους συλλόγους, δικό σας είναι ο πρόεδρος τώρα, όποτε θέλετε. Δεύτερο, να πάμε μία βόλτα να δούμε αν έχουν σταματήσει αυτά τα έργα, γιατί πρέπει να τα δείτε με τα μάτια σας. Εμείς δεν κάνουμε εγκαίνια 31 12, εμείς τελειώνουμε τα έργα που αφήσατε εσείς στη μέση. Εντάξει. Και προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον. Για τα αεροδρόμια και κλείνω. Για τα αεροδρόμια, κύριε Χατζηδάκη, έχει ισχύει η δήλωση που έκανα πριν την υπογραφή της σύμβασης, ότι διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο παραχώρησης. Διαφωνούμε. Υπήρχε η δέσμευση στην δανειακή σύμβαση που τέθηκε στην κρίση του ελληνικού λαού. Όλοι ήξεραν ότι ο διαγωνισμός που εσείς ξεκινήσατε, η σύμβαση είναι δικό σας έργο. Δικό σας έργο, η παράδοση. Ωραία, γιατί το υπογράφετε εσείς αφού διαφωνείτε και έργο. Πόσα θέλετε να μας τρελάτε, δικό σας έργο. Παρακαλώ. Αυτό υπογράψαμε, αυτό που εσείς κανονίσατε και για το ΤΑΙΠΕΔ, για τις 9 παραχωρήσεις που εμείς δεσμευτήκαμε και είπαμε ότι εμείς πονάμε, αλλά θα το κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση στις 9 ιδιωτικοποιήσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα.
εσείς να μας πείτε, δεν τρέπεστε που είχατε κάνει αυτές τις συμβάσεις, αυτούς τους διαγωνισμούς. Εσείς τις υπογράφετε, κύριε Σπίρτζη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, το όνομα του Θεού δηλαδή. Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Σπίρτζη, δεν έχετε άλλο λόγο. Κύριε Σπίρτζη, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε κάτι. Καθίστε όλοι σας. Εγώ απορώ όμως με όλους που είσαστε έτοιμοι να βγάλετε το ζωνάρι.